Κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη συζήτησή μας καλησπερίζω την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, την κυρία Μαρία Σερεγγέλα. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, κυρία Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε μαζί μας. Κυρία Σερεγγέλα, ξεκινώ με τον τίτλο σας και με το χαρτοφυλάκιό σας, Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια. Οι κατηγορίες είναι τόσο παλιές, όσο παλιά είναι και η αλλαγή του τίτλου αυτού. Γιατί τα θέματα της ισότητας φύλων να κρύβονται ή να τα στενεύεται, τέλος πάντων, πίσω από το δημογραφικό και την οικογένεια, όσο σοβαρά και αν είναι αυτά τα θέματα, δεν αντιλέγει κανείς προφανώς. Το θέμα της ισότητας των φύλων έχουμε αποδείξει στην πράξη και όχι στη θεωρία ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και της κυβέρνησης και του ίδιου Πρωθυπουργού. Και εδώ έχουμε να πούμε ότι για πρώτη φορά η χώρα έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης το οποίο πέρασε για την ισότητα των φύλων, το οποίο πέρασε από υπουργικό συμβούλιο και πλέον κάθε υπουργείο ανάλογα με τις αρμοδιότητες του έχει συγκεκριμένες δράσεις που κάνει πάνω σε βασικούς άξονες που έχει θέσει για την ισότητα των φύλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Επίσης, να πούμε και το άλλο. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης το οποίο παρακολουθείται από εμάς και το οποίο έχει γίνει και μια μελέτη από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι το 2025, όταν αυτές οι δράσεις τελειώσουν, τι αναπτυξιακό πρόσημο θα έχει για τη χώρα. Για πρώτη φορά έχω να σας πω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια και όχι μόνο λόγω του MeToo, του κινήματος MeToo, γιατί το κίνημα MeToo βρήκε και τις κατάλληλες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες για να μπορέσει να αναπτυχθεί στη χώρα μας. Θα σας θυμίζω μια πολύ μεγάλη καμπάνια δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έγινε στην αρχή του lockdown, στην προηγούμενη, το 2020, όταν ξεκίνησε το lockdown, για να κάνουμε γνωστό ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας ότι υπάρχουν δομές στήριξης για τις κακοποιημένες γυναίκες. Και δίνουμε και συμβουλευτική στήριξη στις γυναίκες αυτές, ψυχολογική στήριξη και κοινωνική στήριξη και στήριξη όσον αφορά νομική, που είναι πολύ σημαντικό, χωρίς να ζητάμε εισοδηματικά κριτήρια από καμία γυναίκα. Είναι δωρεάν για όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως των εισοδηματικών κριτηρίων. Κυρία Σερεγγέλα, ως προς αυτό διατυπώνεται μια κριτική. Στήριξη. Ότι ακόμα και τώρα είναι πολύ περισσότερα τα μέρη της χώρας που μια γυναίκα, όταν θέλει να καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση κλπ., αναγκάζεται να προστρέξει σε ένα αστυνομικό τμήμα που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι έχει αποδειχθεί πια ότι δεν είναι το ιδανικό περιβάλλον για να πάει μια γυναίκα και να καταγγείλει ότι βιάστηκε, ότι κακοποιήθηκε κλπ. Παρά μέρη στα οποία υπάρχουν αυτά τα ειδικά κέντρα που λένε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύετε. Συμφωνούμε, φαντάζομαι, ότι αισθάνεστε ως γυναίκες άβολα να πάτε σε ένα αστυνομικό τμήμα για τέτοια θέματα. Γι' αυτό υπάρχουν και τα συμβουλευτικά κέντρα και σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πούμε στις γυναίκες και όχι μόνο στις ίδιες τις γυναίκες αλλά και στα τρίτα πρόσωπα. Ναι. Στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στο φίλο, στην φίλη. Να πηγαίνουν και να καταγγέλουν. Γι' αυτό και στην αστυνομία έχουν φτιαχτεί πλέον 73 τμήματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, όπου είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, γυναίκες και άντρες, πάνω στα θέματα για να διευκολύνουν αυτό που λέτε κι εσείς, ότι αν μια γυναίκα αισθάνεται άβολα. Σαφώς, οι εκπαιδεύσεις αυτές συνεχίζονται και μάλιστα οι εκπαιδεύσεις αυτές έγιναν και με τη συνεργασία της δική μας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατά τη διάρκεια του lockdown που δεν μπορούσαν να γίνουν διαζώσεις. Και γίνανε μέσω πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν η πλατφόρμα HELP. Πάρα πολλοί αστυνομικοί, γυναίκες και άντρες εκπαιδεύτηκαν και οι εκπαιδεύσεις αυτές συνεχίζονται. Ναι. Σαφώς ο εχθρός του καλού πάντα ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο. Αλλά προσπάθειες αυτές για πρώτη φορά έχουν γίνει στην πράξη. Γιατί πάντα μιλούσαμε για αυτά τα θέματα θεωρητικά. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τόσο πολύ ευαισθητοποιημένη ή λέει ότι είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά. Ξέρετε πόσα συμβουλευτικά κέντρα άνοιξε κατά τη διάρκεια της θητείας των σχεδόν 4,5 ετών. Ένα. Ξέρετε πώς έκλεισε για να... Ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας της δικής μας, όλα αυτά τα κέντρα και πήρανε παράταση όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κάνουμε και μελέτη για το πώς σταδιακά θα περάσουν στον τακτικό προϋπολογισμό, που είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν είναι φόρου ζωής. Κάποια στιγμή πρέπει το κράτος με μια κατάλληλη μελέτη να προχωρήσει και να το φέρει και όλη αυτή η ξενώνηση φιλοξενίας. Για πρώτη φορά γίνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παντού. Για πρώτη φορά υπάρχει μια πλατφόρμα, η Me Too Greece, όπου εκεί βρίσκονται όλες οι πληροφορίες, όλα τα τηλέφωνα για κάθε περίπτωση που μπορεί να απευθυνθεί. Ψηφίσαμε για πρώτη φορά
ψηφίσαμε και ήμασταν η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις πρώτες χώρες παγκόσμιων που το έκαναν για τη βία και την παρενόχληση στον χώρο της εργασίας. Mm-hmm. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν κανόνα δεοντολογίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Πλέον υπάρχει στην ανεξάρτητη αρχή του ΣΕΠΕ, υπάρχει αυτοτελές τμήμα που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Άρα, μην λέμε ότι δεν έχουν μπει στο τραπέζι και όχι μόνο ψηφίζουμε, αλλά εφαρμόζουμε κιόλα. Ωραία, γιατί για να κλείσουμε με το χαρτοφυλάκι, όσο όμως, κυρία Σιρεγγέλα, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πριν αναφέρατε τη σημασία να υπάρχει ένα, ας το πω έτσι, πολιτικό περιβάλλον για να ξεδιπλώνονται κινήματα όπως το MeToo κλπ. Και επειδή όντως η πολιτική είναι και η διαχείριση των συμβόλων, τι συμβολισμό δίνει μια κυβέρνηση η οποία την ώρα πια που έχει εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία η έννοια της γυναικοκτονίας, αρνείται την νομική κατοχύρωσή της που έχει γίνει στη μισή Ευρώπη, ας πούμε. Η γυναικοκτονία δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει νομική κατοχύρωση στη μισή Ευρώπη και αυτό που το λέει αυτό, όσοι το λένε αυτό, μάλλον δεν το γνωρίζουν. Υπάρχει σε αρκετές όμως χώρες και έχει αποδειχθεί ότι. Ακούστε με. Ακούστε δεν είναι μια ανθρωποκτονία, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε. Η γυναικοκτονία δεν είναι ένας όρος που τον ανακαλύψαμε πέρυσι και φέτος. Mm-hmm. Γυναικοκτονίες, δυστυχώς, στη χώρα μας, από τότε τουλάχιστον που υπάρχουν τα στατιστικά, γιατί ασχολούμαι, όσες και όσοι ασχολούμαστε με το θέμα της ισότητας των φύλων, γνωρίζουμε ότι από το 2010 έχουμε στατιστικά για το ποιες είναι οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Και δυστυχώς είναι 12 με 15 κάθε χρόνο. Η γυναικοκτονία είναι ένας κοινωνιολογικός όρος, το οποίο είναι απόλυτα αποδεκτός και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι ένας όρος που θέλει να θέσει αυτά τα παλιά που λέγαμε εγκλήματα τιμής και εγκλήματα πάθους. Δυστυχώς στο παρελθόν έτσι το λέγαμε και το λέγανε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι και πολλοί άνθρωποι το λέγανε έτσι. Άρα είναι εγκλήματα που με την κατάλληλη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκεί που θα πρέπει να είμαστε όλες και όλοι μαζί, απανεξαρτήτως παράταξης από τον οποίο ιδεολογική σε προσέγγιση που μπορεί να έχει ο καθένας και η καθεμία από εμάς. Ναι. Και θα σας φέρω και ένα επιπλέον παράδειγμα πέρα από τις γυναικοκτονίες όσον αφορά τις σεξιστικές επιθέσεις. Εμείς ως παράταξη και γενικότερα και οι γυναίκες αλλά και οι άντρες της παράταξής μας, όποτε γίνεται σεξιστική επίθεση σε οποιαδήποτε γυναίκα από όποιο χρόνο και προέρχεται, βγαίνουμε μπροστά. Και βγαίνουμε μπροστά και το καταδικάζουμε. Δεν χωρίζουμε τις γυναίκες αν προέρχονται από την αριστερά, από τη δεξιά, από την κεντροαριστερά, από την κεντροδεξιά. Εμάς μας ενδιαφέρει οι γυναίκες από όποια παράταξη και αν έρχονται, όποια ιδεολογική, όποια ιδεολογία και αν έχουν, να αισθάνονται ασφαλείς για να ασχοληθούν με την πολιτική. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό βγάζουμε προς τα έξω και αυτό κάνουμε στην πράξη και όχι στη θεωρία. Γιατί στη θεωρία πολλά λέμε, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε. Και επειδή είπαμε ότι η πολιτική είναι συμβολισμοί, δεν είναι μόνο συμβολισμοί, είναι επί της ουσίας πράξη. Ναι. Και πλέον αυτό θεωρώ ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες το έχουν καταλάβει. Mm-hmm. Κυρία Σιρεγγέλα, έτσι όπως έχει προεξοφληθεί το κλίμα για να την γενικεύσουμε την κουβέντα, πιστεύετε ότι πλέον μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει ένα χρόνο? Αν κάνετε μία βόλτα διαδικτυακή στο Instagram, βλέπετε που είναι αυτή τη στιγμή ή τέλος πάντων κάθε μέρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω η έκφραση «οι υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια» είναι μάλλον ήπια για αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Αν παρατηρήσετε, κυρία Μελιγκόνη, κάθε μέρα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε ψήφωση στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα, πώς οι υπουργοί είναι εκτός γραφείων? Εμείς η εντολή που έχουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, είναι ότι κανένας δεν κατεβάζει μολύβια. Έχουμε ένα έτος μπροστά μας. Mm-hmm. Και πρέπει πλέον να μάθουμε και στη χώρα αυτή ότι μια κυβέρνηση όταν εκλέγεται, εκλέγεται για 4 χρόνια. Αν θέλαμε να κάνουμε εκλογές, ξέρετε πόσες άλλες αφορμές είχαμε για να κάνουμε εκλογές? Και εγώ θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, μετά από ένα εξάμηνο, ξεκίνησαν είτε για ένα σχηματισμό είτε για εκλογές. Δεν πάει έτσι όμως. Πρέπει η μια κυβέρνηση να έχει μια τετραετία για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Και ευτυχώς αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και έχουμε κάνει πάρα πολλά τη συντριπτική πλειοψηφία του προγράμματός μας, για το οποίο εκλεγήκαμε. Γι' αυτό το πρόγραμμα εκλεγήκαμε. Έχει γίνει, έχουν γίνει και συνεχίζουμε. Και μάλιστα γίνανε πάρα πολλά και σε, όπως ξέρετε, σε ιδιόμορφες και πολύ δύσκολες συνθήκες. Είχαμε μια υγειονομική κρίση παγκόσμια και πρωτοφανή. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Σιρεγγέλα, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.